Γεια σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Το μοντέλο που έχω μπροστά μου είναι το sneaker Nike Air Max 2090. Είναι υποτίθεται η ανανεωμένη εκδοχή του Air Max 90 για όσους τα θυμούνται και τα φορούσαν παλιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάω από το υλικό. Επειδή η Nike για ένα περίεργο λόγο δεν μας γράφει τι είναι το υλικό στην περιγραφή, με βάση την αίσθησή μου και με βάση την αφή του, μοιάζει με νάιλον, κατά τη γνώμη μου. Προστατευτικό φαίνεται. Τώρα δεν έριξα νερό για να δω, να πω την αλήθεια. Δεν αναφέρει τίποτα στο site ιδιαίτερο, δηλαδή ίσως στα ελληνικά site θα γράφει. Στο επίσημο της Nike πάντως δεν γράφει. Με νάιλον είναι πάντως. Είναι πολύ άνετο, φοβερή αίσθηση. Για όσους έχουν συνηθίσει τα σκληρά, να το πω έτσι εισαγωγικά, δεν θα τους αρέσει. Για όσους τους αρέσει, ας πούμε, να μην πιέζει το πόδι, να μην μπουχτίζει, να μην θέλουν να προσαρμοστεί το πόδι, να ανοίξει το παπούτσι που λέμε, θα είναι πολύ καλά με αυτό. Δεν θέλει άνοιγμα, είναι κατευθείαν πολύ γλυκό το υλικό πάνω. Σου δίνει πολύ ελεύθερο το πόδι, χωρίς να νιώθεις ότι δεν το ελέγχεις. Η γλώσσα είναι χρωματιστή στο συγκεκριμένο, έχει και άλλα χρώματα εννοείται και άλλους συνδυασμούς. Βλέπετε, έχει μοτίβο. Εδώ έχει τρύπα, φαίνεται η κάλτσα σου από μέσα. Σαν καινοτομία, σαν ομορφιά να το πω. Ωραία είναι η γλώσσα, δεν έχει πρόβλημα. Πολύ καλή. Λοιπόν, το σηματάκι το βλέπετε. Εδώ είναι η πλευρική υποστήριξη. Φτέρνα. Η φτέρνα από μέσα έχει επένδυση, αλλά μόνο η φτέρνα, η οποία είναι εδώ, τώρα που να φανεί, μαύρο είναι, βλέπετε το γράφει, 2090 λέει κάτω. Λοιπόν, η φτέρνα είναι τούμπανο, όντως είναι πολύ γερή και τα υλικά είναι πολύ δυνατά από ό,τι βλέπετε, πλαστικά είναι προς την θετικά θα έλεγα και εδώ κάτω. Στη μονάδα την ΑΕΡ, περικλείεται από το υλικό, είναι σκληρό, φαίνεται ότι αυτό δεν θα χαλάσει εύκολα και φυσικά έχει και εδώ χρωματάκι και μοτίβο, έχει το πιαστράκι του εδώ που είναι πολύ ωραίο, πραγματικά άνετο, ανοίγεις και μπαμ, δεν χρειάζεται κάτι. Αυτό το παπούτσι έχει τη μεγάλη τη μονάδα την ΑΕΡ, συν φάιλον μπροστά. Ενδιάμεσο βασικά, έτσι λέγεται σωστά. Έτσι, η οποία όμως είναι υπερυψωμένη και έχει εξόγκωμα πίσω. Δηλαδή, εδώ βλέπετε, τώρα φάνηκε καλά, βγαίνει πολύ πίσω. Σε όσους και όσες δεν σας αρέσει αυτό, δεν θα σας αρέσει ούτε εδώ. Για μένα, εάν ήταν πιο χαμηλά η μονάδα Air, δεν θα είχα πρόβλημα με αυτό που είναι πίσω. Μη σου πω ότι θα δίνει και σταθερότητα. Ενώ τώρα σου δίνει απλά το ύψος και σε μπερδεύει λίγο. Δηλαδή άμα δεν το βηματίσεις έξω στον δρόμο δεν θα καταλάβεις την απόδοση. Θα νομίζεις ότι είναι κακό το παπούτσι. Ενώ είναι πολύ καλό. Όχι όμως super. Θα ήταν super αν αυτό το πράγμα ήταν διαφορετικά εδώ ή έστω πιο κοντό. Ή να μην υπήρχε, να ήταν κοφτό, να μην ήταν τόσο έξω ή να ήταν πιο κοντό. Η εξωτερική σόλα είναι τέλεια, είναι πολύ δυνατή. Θα αντέξει καλά, δεν του φαινότανε, είναι πολύ καλή. Αυτό εδώ μη σας μπερδεύει, που πηγαίνει βαθιά. Δεν το καταλαβαίνεις καν στο βήμα. Έτσι. Φαίνεται ωραίο παπουτσάκι για χειμώνα και για εξόδους και για δουλειά μη σας πω. Αλλά μιλάμε για δουλειά τώρα. Δουλειά τύπου πολιτής, πολίτρια, τέτοια, όχι δουλειά αποθήκη. Αν και το συγκεκριμένο, αν πάρετε όλη την απόδοση από τη μονάδα εδώ, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Γιατί είναι πολύ άνετο το πόδι και δεν δίνει σημασία τόσο στο ότι είναι ψηλά. Δηλαδή, άμα δεν το σκεφτείς και ξεχαστείς ή έχεις πάει για καφέ και δεν ασχολείσαι με αυτό, νομίζω δεν θα σου φύγει κιόλας από το μυαλό. Έτσι. Το μέγεθος είναι κανονικό, true to size, αυτό που φοράτε. Κάθεται καλά, δηλαδή μην το φοβηθείτε που είναι nylon. Δηλαδή, τώρα τα Nike, τα Explore στα Strada, που ήταν και αυτά κάτι σαν nylon,
Ήτανε βλακεία μπροστά σε αυτό. Αυτό είναι όντως προσαρμοσμένο στο πόδι. Δεν νιώθεις περίεργα, δεν τσακίζει πολύ. Φαίνεται ότι ήταν καλή η ποιότητα όταν βγήκε. Θεωρητικά καλή ποιότητα. Θα έλεγα καλό για το πόδι μας. Γιατί από ποιότητα στην ΑΕΚ κάτι τέτοια μπορεί να κάνουν 10 ευρώ για την ΑΕΚ και μας τα χρεώνει 150 εμάς. Αλλά η άνεσή του την αξίζει την αγορά του. Δηλαδή για τεχνικά επαγγέλματα, ένα παπούτσι έτσι, ας πούμε, για sneaker παπούτσι, όσοι φοράνε sneaker γενικά και δεν φοράνε running στην καθημερινότητα, όχι απαραίτητα για να τρέχουν, γιατί πολλοί κόσμοι φοράει παπούτσια τρεξίματος χωρίς να τρέχει όμως. Αυτό είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, μπορώ να πω. Φυσικά για τις βόλτες, για τις επισκέψεις, για οτιδήποτε. Πάει με όλα, έχει τους συνδυασμούς τους ωραίους που μπορεί να ταιριάζει με τα ρούχα σας. Αγόρια κοριτσιά, πάει μια χαρά και στα δύο φύλλα δεν έχετε πρόβλημα. Απλώς μόνο το ύψος ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω, λίγο... Σε σχέση με άλλα air που θα κάνω και άλλα reviews, δηλαδή, άμα ήταν πιο κάτω, επειδή είναι πολύ ωραία όμως η αίσθησή του, τα αξίζει παρόλα αυτά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι το δεύτερο ή τρίτο σου παπούτσι. Ή να το κάνεις εναλλακτικά με τα άλλα, να το φοράς και αυτό συχνά. Για να χωρίσεις, ξέρω εγώ, αυτό στη δουλειά, το άλλο στη βόλτα, το άλλο στην πολύ ιδιαίτερη έξοδο. Αυτό είναι το Nike Air Max 2090. Πολύ ωραίο παπούτσι. Η Nike έχει ένα σπαστικό πράγμα ότι ενώ βγάζει ωραίες τους σχεδιασμούς και τα λοιπά, αυτά που κάνει, δεν τα ενώνει, ας πούμε, σε κάπου. Δηλαδή βλέπετε ότι συνήθως κάνει μια αντιγραφή κατά κάποιο τρόπο. Ειδικά αυτό το καιρό κάνει full αντιγραφή, παλιά μοντέλα τα ανανεώνει απλώς σε πιο καινούριο. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, το υλικό του από πάνω, το nylon του εδώ που έχει, αυτή η ωραία αίσθηση αν υπήρχε σε άλλο υλικό π.χ. ήταν σε κάποιο άλλο μοντέλο, το οποίο θα ήταν και πιο χαμηλό, θα ήταν τέλειο. Γι' αυτό μην βιάζεστε, γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι που θα σας αρέσει. Επειδή τα Nike Air είναι πολλά μοντέλα, πρέπει να τα πάρετε όλα όπως έκανα εγώ τώρα, αλλιώς δεν θα έχετε καθαρή γνώμη. Αξίζει σίγουρα, δεν το συζητάμε. Αλλά ίσως να σας αρέσει κάτι άλλο τελικά, πιο πολύ από αυτό. Όχι ότι θα απογοητευτείτε, καμία σχέση. Αυτά λοιπόν και καλές αγορές, αν το δοκιμάσετε.